10 φράσεις που ξεχώρισα από το βιβλίο του Αντουάν ντε Σεντ-Εξυπερί, «Ο μικρός πρίγκιπας». Πόσες φορές έχετε διαβάσει το μικρό πρίγκιπα? Εγώ δεν θυμάμαι. Φράση πρώτη. Ολόησια μπροστά σου, δεν μπορείς να πας πολύ μακριά. Φράση δεύτερη. Έτσι είναι οι μεγάλοι. Αγαπούν τους αριθμούς. Φράση τρίτη. Σε όλους τους πλανήτες υπήρχαν καλά και κακά φυτά. Και καλή σπόρη από καλά φυτά και κακή σπόρη από κακά φυτά. Μα οι σπόροι δεν φαίνονται, κοιμούνται στα έγκατα της γης. Φράση τέταρτη. Ένα κακό φυτό πρέπει να το ξεριζώνεις αμέσως μόλις το αναγνωρίσεις. Φράση πέμπτη. Πρέπει να ζητάμε από τον καθένα αυτό που μπορεί να δώσει, συνέχισε ο βασιλιάς. Η κυριαρχία βασίζεται πρώτα-πρώτα στη λογική. Αν διατάξει το λαό σου να πάει να πέσει στη θάλασσα, θα επαναστατήσει. Έχω το δικαίωμα να απαιτώ την υπακοή, γιατί οι διαταγές μου είναι λογικές. Απόσπασμα έκτο. «Γιατί πίνεις?» τον ρώτησε ο μικρός πρίγκιπας. «Για να ξεχνώ», είπε ο Μπεκρής. «Να ξεχνάς τι?» ρώτησε ο μικρός πρίγκιπας που είχε αρχίσει κιόλας να τον λυπάται. «Για να ξεχνώ πως ντρέπομαι», ομολόγησε ο Μπεκρής, σκύβοντας το κεφάλι. Φράση 7. «Ξέρω έναν τρόπο για να ξεκουράζεσαι όταν θέλεις». «Πάντα θέλω», είπε ο Φανοκόρος. «Γιατί μπορεί να είναι κανείς και πιστός και ντεμπέλης ταυτόχρονα». Φράση 8. «Μα τα μάτια δεν βλέπουν. Πρέπει να ψάχνεις με την καρδιά». Πολύ συζητημένη φράση. Φράση 9. «Όταν θα κοιτάζεις τη νύχτα τον ουρανό, αφού θα βρίσκομαι σε ένα από τα αστέρια, αφού θα γελώ σε ένα από αυτά, θα είναι τότε για σένα σαν να γελάνε όλα τα αστέρια. Εσύ θα έχεις αστέρια που θα ξέρουν να γελάνε». Φράση 10. «Οι άνθρωποι ξέχασαν αυτή την αλήθεια», είπε η Αλεπού. «Μα εσύ δεν πρέπει να την ξεχάσεις. Γίνεσαι για πάντα υπεύθυνος για ό,τι έχεις εξημερώσει. Είσαι υπεύθυνος για το τριαντάφυλλό σου». «Είμαι υπεύθυνος για το τριαντάφυλλό μου», ξανάπε ο πρίγκιπας. «Για να το θυμάται». Αντουάν ντε Σεντ-Εξυπερί, ο μικρός πρίγκιπας. Ο μικρός πρίγκιπας, η νυχτερινή πτήση, η γη των ανθρώπων και ο πολεμικός πιλότος του ιδίου συγγραφέα απέκτησαν δικαίως μία θέση στα αριστουργήματα της κλασικής λογοτεχνίας. Εσείς ποια από αυτά έχετε διαβάσει ακόμα? Αν έχετε διαβάσει κάποιο, να μου το προτείνετε.